Βουτιά στις βάσεις αγωγής για μια σειρά περιζήτητων και υψηλών βαθμών σχολών όπως πολυτεχνικές, ιατρικές και νομικές, καταγράφεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας. Η πτώση σε κάποιες περιπτώσεις πολυτεχνικών τμήματων αγγίζει ακόμα και τα 800 μόρια, ενώ στα νομικά και ιατρικά τμήματα που αποτελούν πόλο έλεξης για εκατοντάδες αντιστούχους, οι βάσεις έπεσαν έως και 300 μόρια. Στην αντίποδα, άνοδο των βάσεων σημειώθηκε σε τμήματα που εντάσσονται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή σε αυτά που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο πληροφορικής και οικονομίας. Γνωρίζετε ότι η Καλαμάτα και η Μεσσηνία πάντοτε έχει τα τελευταία χρόνια ένα υψηλό δυναμικό μαθητικό, το οποίο περνάει σε πολύ καλές σχολές και μάλιστα με καλή πολύ σειρά. Ενδιαφέρον πάντως έχουν και τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την φετινή διαδικασία. Για άλλη μια φορά πρώτευσαν τα κορίτσια. Το 53% είναι τα κορίτσια που πέρασαν στις σχολές που επιθυμούσαν και ακολουθούν τα αγόρια. Επίσης, το 20%, δηλαδή το 1/4 των υποψηφίων, πρέπει να πέρασαν σχολές κάτω από τη βάση. Το 20% των υποψηφίων, δηλαδή από τους 80.000, 20.000 πέρασαν κάτω από τη βάση. Και το 23% των υποψηφίων πέρασαν στη σχολή πρώτη προτίμησης. Αυτό ήταν ένα καλό υψηλό ποσοστό για φέτος. Για μία ακόμα χρονιά, υψηλές επιδόσεις από μαθητές της Μεσσηνίας. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους μαθητές του φροντιστηρίου μας, το Γιαννόπλωτο Σταύρο του Κωνσταντίνου που πέρασε τρίτο στην Ιατική της Πάτρας, το Θανάση του Μπουφέα που πέρασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Σοφία την Παπαδημητρίου που πέρασε πολιτικό μηχανικό στην Πάτρας, αλλά και άλλα παιδιά που δεν μπορώ να πω όλα τα ονόματά τους, και να τα συγχαρώ και να τους ευχηθώ πάντα να έχουν καλή σταδιοδρομία. Τις δικές του συμβουλές τέλος έδωσε ο έμπειρος καθηγητής Βασίλης Δικαιουλάκος. Νεολαία της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας ότι ποτέ στη ζωή τους να μην προτιμούν τα εύκολα πράγματα και να γνωρίζουν ότι η ομορφιά στη ζωή είναι κρυμμένη στα δύσκολα πράγματα. Και τέλος ότι το αληθινό δεν χάνεται ποτέ. Να είναι αληθινοί, αγωνιστές, να είναι ονειροπόλοι, να έχουν περιέργεια και φαντασία.